Μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Σε αυτό το μνημόσυνο, σε αυτή τη χαρά, θα έλεγα παράλληλα, για όλους εκείνους που ηρωικώς αγωνίστηκαν και ευκλαιώς έπεσαν, όπως είπε προηγουμένως ο ιερέας. Η σημασία της μέρας αυτής θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα σχολεία του κόσμου. Η 25η Μαρτίου του 1821 δεν έχει καμία σχέση με την Γαλλική Επανάσταση ή με οποιαδήποτε άλλη επανάσταση. Τα χρόνια δεν ήταν 400. Τα χρόνια ήταν μετά τον Αλέξανδρο πολλά. Όταν αυτή εδώ η φυλή, σε αυτόν εδώ το βράχο, πολεμούσε να κρατηθεί και τη χτυπούσαν όλοι μανιασμένοι καιροί. Πέρασαν τα χρόνια. Το όνομα Έλληνας χάθηκε. Τον έλεγαν με το όνομα του κατακτητή του, Ρωμιό, από τους Ρωμαίους. Μετέπειτα ήρθαν οι Βυζαντινοί. Πάντα όμως το ανήσυχο πνεύμα του Έλληνα μπορούσε να διεισδύσει, να παρισφρήσει και να δώσει εκείνα τα λίγα που μπορούσε στις κρατερές δυνάμεις που επικρατούσαν τότε. Εμείς δια των όπλων και εκείνοι δια του πνεύματος. Αλλά όμως η σκλαβιά ήταν σκλαβιά, παιδιά. Και ο Έλληνας προχωρούσε. Τα χρόνια περνούσαν και το όνομά του ξεχνιόταν. Και κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν το έθνος κράτος. Το έθνος που έλεγε ο Όμηρος, το όμεμον το ίδιο αίμα, το ομόδοξον η ίδια θρησκεία, η ίδια καταλογή, τα ίδια ήθη και έθιμα. Αυτό το πράγμα που ήταν έθνος έγινε κράτος. Από ποιους? Από αυτούς που οι Τούρκοι τότε συγγραφείς τους αποκαλούσαν χασάπιδες, αλήτες και κλέφτες. Αυτοί πήραν στα χέρια τους ένα κομμάτι από το μέσα ράσο του παπά και από την φουστανέλα του ηρωικού αγωνιστή και έφτιαξαν την πρώτη σημαία. Αυτή τη σημαία που στην Άγια Λαύρα ευλόγησε ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Ποιοι είναι εκείνοι που κυνηγάνε αυτή τη φυλή? Ποιοι είναι εκείνοι που δεν μας θέλουν? Ποιοι είναι εκείνοι που τρέπονται για μας αντί να τρέπονται για τον εαυτό τους? Είναι όλοι εκείνοι που τα τελευταία χρόνια βγάζουν πολύ για την πατρίδα μας. Κλέφτες τους έλεγαν τότε. Χασάπιδες τους έλεγαν. Αλήτες τους έλεγαν. Και εκείνοι τα έβαλαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι ήταν τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, παιδιά μου? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια κρατεά αυτοκρατορία που στην Ιερά Συμμαχία που με αρχηγό τον Αυστριακό Μισέλινα Μέτερνιχ είχε εξέχουσα θέση. Κανένας εναντίον της αυτοκρατορίας αυτής να μην κινηθεί. Πέλεκης, αγχώνη, εξευτελισμός, γδάρσιμο. Και τότε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Δημητράκης, ο Τσόκρης, ο Μακρυγιάννης, ο Πλακούτας, ο Νικηταράς αποφάσισαν να πάνε κόντρα σε όλες αυτές τις δυνάμεις. 1821. Μόλις ξεκίνησε αυτό το έτος, ξεκίνησαν πολλά. Ξεκίνησε εκείνο που σήμερα γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε λίγο περίεργα. Λείπουν οι σημαίες, λείπουν οι μαθητές, λείπουν οι αρχές, λείπουν λόγω της πανδημίας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν τη μεγαλειώδη παρέλαση της Αθήνας. Παρακολουθούν όλα εκείνα που θυμίζουν εκείνους. Εκείνους που δεν προσκύνησαν. Εκείνους που δεν επέλεξαν τα γρόσια. Εκείνους που δεν θέλησαν να βάλουν το όνομά τους δίπλα στον εφιάλτη και στον πήλιο Κούση. Αλήθεια, στις μέρες μας ισχύουν τα ίδια? Δεν είναι μια κολονία που εξασθενεί στο άνοιγμά της με το χρόνο. Όσο περνάει ο χρόνος θα πρέπει να χαληθώνεται περισσότερο η πίστη μας και η αγάπη μας για όλους εκείνους που μας έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο, την αξιοπρέπεια και τη λευτεριά μας. Ο Έλληνας διαχρονικά πολεμούσε και πολεμάει πάντα με την ίδια δύναμη, υπερασπιζόμενος αξίες, την αξία της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας.
Δεν είμαστε Ραγιάδες, δεν είμαστε Ρωμιοί. Το όνομά μας είναι Έλλην, έρχεται από πολύ μακριά και πρέπει να το πάμε πολύ μακριά. Σκυταλοδρόμοι της ιστορίας, συνεχίστε με ασύγκαστο πάθος να δίνετε από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά, τη σκυτάλη της Ελλάδας. Σηκώστε ψηλά το κεφάλι, Έλληνες. Όσοι άνεμοι και όσα φτεριά κι αν μας φάνε, πάντα μένει μαγιά, έλεγε ο Μακρυγιάννης, και συνεχίζουμε. Τιμή και δόξα σε όλους εκείνους. Σε εκείνους που δεν έπεσαν ευκλαιώς, αλλά έζησαν και αντιμετώπισαν μετά τους άλλους Έλληνες. Εκείνους που με μαύρα γράμματα τους έγραψε η ιστορία. Τους οδήγησαν στις φυλακές. Τους οδήγησαν στις εξορίες. Όλους τους αγωνιστές ή σχεδόν όλους τους αγωνιστές. Τους έλεγαν προδότες, τους είπαν διάφορα που δεν τα είχαν ακούσει ούτε από τους Τούρκους. Θα πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί οι μελανές σελίδες της ιστορίας που γράψαν κάποιοι θα πρέπει να τις θυμόμαστε για να μην τις επαναλάβουμε. Οδήγησαν τον Κολοκοτρώνη, τον γέρο του Μοριά, στη φυλακή, αλλά όταν ο Ιμπραήμ και τα ρουθούνια των αλόγων του κατέβηκε στην Καλαμάτα, τότε τον ελευθέρωσαν για να κάνει την επανάληψη της μεγάλης στρατιάς εκείνης που τους οδηγούσε λέγοντας φωτιά και τσεκούρι στους νενέμους, στους προσκυνημένους. Και ύστερα οδήγησαν τον Νικήτα τον Σταμαντελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Νικηταρά, Νικηταρά, που έχει στα πόδια σου φτερά και στην καρδιά σου ατσάλι. Σε ζεστό νερό του βάλανε το χέρι για να φύγει το γιαταγάνι που δούλευε νύχτα μέρα στα δερβενάκια για να στεριώσει τη λευτεριά. Και πέθανε τυφλός και ζητιάνος. Η Ελλάδα γυρίζει το βλέμμα της εκείνους. Τους κοιτάζει αυτή τη στιγμή στα μάτια και τους είπε «Πολλό κάνονε σημών, πολύ καλύτεροι από εσάς θα γίνουμε στο μέλλον». Γυρίστε τα μάτια σας και κοιτάξτε το 21. Και όταν ρώτησαν τον Παλαμά, τους είπε «Δεν έχω άλλο λόγο από το να σας πω. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21». Χρόνια πολλά σε όλους.